Αιματηρή απόπειρα ληστείας το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Σε κατάσταση αμόκο, επίδοξος δράστης άρχισε να σπάει το κατάστημα. Ο δράστης κρατώντας μαχαίρι. Νεαρός κρατώντας μαχαίρι. Ο ληστής βρίσκεται εδώ ομόφρητος. Ο ληστής αυτοτραυματίστηκε και έχασε τη ζωή του. Ο ληστής με το μαχαίρι. Ο δράστης, ο ληστής, ο δράστης, ο ληστής, ο δράστης, ο ληστής. Ένας ληστής. Και στον διοκτήτης λέω μάλιστα. Ζάκη, χάρηκα. Γεια σας, είμαι η Ζάκη Ο. Σε περίπτωση που δεν με ξέρετε, ντροπή σας αν δεν με ξέρετε. Η πρώτη φορά που έζησα μια ομοφοβική επίθεση που ήταν πέρα του ότι κάνω ένα σχόλιο, σπάνε τα τζάμια του αυτοκινήτου και ανοίγουν και μας βγάζουν έξω. Αλλά ο ένας ήταν μόφυτος στην άσφαλτο. Και το χειρότερο είναι ότι περνούσε εκατοντάδες κόσμος από δίπλα και δεν έκανε κανείς τίποτα. Ζάκη, χάρηκα. Πώς λες τώρα ότι για τέλεια δικαιοσύνη θα πρέπει πολύ απλά να γίνει μια τεράστια τρύπα εδώ πέρα, να εξαφανιστεί με δυναμίτες στα πάντα και να αναγεννηθεί κάτι καινούργιο, κάτι όμορφο, κάτι πολύ ωραίο. Ίσως στον μπαρ που ήθελα. Που λεγόταν Μπαράξενα. Πώς τα λες όμως αυτά σε μια κάμερα, γι' αυτό σε ρωτάω τώρα. Γενικά όλα τα χρόνια που τον ήξερα ο Ζάκης ήταν πάρα πολύ ενεργός. Όσο τον ήξερα δηλαδή, είχε συμμετάσχει στην Color Youth, είχε διατελέσει πρόεδρος της Όλκε. Έγραφε σε εμάς, ήταν μέλος της Ζωντανής Βιβλιοθήκης, δούλευε στο checkpoint στη τηλεφωνή, ήξερε για το antivirus, οπότε μπήκαμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε τι θα είχε ενδιαφέρον ίσως να γράφει, γιατί έγραφε και ωραία, μ' άρεσε δηλαδή ο τρόπος που έγραφε. Και καταλήξαμε εν τέλει ότι, μια και ήταν εκεί ανοιχτά οραθετικός, να γράφει εμπειρίες, προβλήματα, η καθημερινότητα ενός ανθρώπου, που ζει με τον HIV. Και αυτό το οποίο θυμάμαι χαρακτηριστικά, το Ζακ να είναι πάρα πολύ υπομονετικός πραγματικά με τα σχόλια του οποίου φτάνανε. Ναι, αυτό το θυμάμαι πολύ. Ήταν από τους πρώτους που μίλησαν πολύ ανοιχτά και με ένα μάλιστα πολύ καθαρό πολιτικό λόγο που συμπύκνωνε το βίωμα και το μετέτρεπε σε αίτημα. Απαντώντας σε ερωτήσεις και καταρρύπτοντας όλους τους μύθους και τις στιγματιστικές απόψεις που μπορεί να είχε κάποιος για τα οροθετικά άτομα. Ο Ζακ ήταν ένας από τους πρώτους εργαζόμενους στη θετική φωνή. Δούλευε στο checkpoint της Αθήνας και μέσα από την ενασχόλησή του με το σύλλογο είχε βοηθήσει πάρα πολλά άτομα τα οποία διαγνώστηκαν με HIV στις δομές των checkpoint. Σήμερα λοιπόν η κληρονομιά του και το μήνυμά του είναι το να μιλάμε ανοιχτά για αυτά που μας συμβαίνουν. Η θετική φωνή με αφορμή αυτή την επέτειο αποφάσισε να διοργανώσει μια εκδήλωση ανοιχτής συζήτησης προκειμένου να κάνουμε αυτό το οποίο ο Ζακ ήξερε να κάνει καλύτερα από εμάς. Και αυτό είναι το να μιλάει ανοιχτά για όλα αυτά που του συμβαίνουν, για όλα αυτά που τον απασχολούν, για όλα αυτά που ζει. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε σαν σκέψη έπειτα από την ερώτηση του πώς θα είχε περάσει το συμβάν της δολοφονίας του στο συλλογικό συνειδητό, στη συλλογική μνήμη, εάν και εφόσον ο Ζακ δεν ήταν τόσο ανοιχτός με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία του συνέβαιναν. Είναι δυστυχώς πολλές οι ζωές που χάνονται σχεδόν καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας και δεν μαθαίνουμε ποτέ ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ανοιχτά για τις δικές μας ιστορίες ή για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Ζακ και πώς αυτό μας επηρέασε. Και, εν πάση περιπτώσει, τότε που ήταν ο Ζαχαρίας, ουσιαστικά ο Ζακ έγινε γνωστός μέσα από τα social media. Έτσι ήταν από την Αμερική που είχε πάει ως έφηβος. Ήταν πιο εύκολο στην Αμερική ο Ζακ παρά ο Ζαχαρίας. Και, εν πάση περιπτώσει, εδώ στην Ελλάδα, ως ένα σημείο, ήταν γνωστός ο Ζαχαρίας. Μετά το κόπηκε και γι' αυτό και εκείνος μετά συστηνόταν ο Ζακ. Και μετά εμφανίστηκε και η Ζακ και το alter ego και των δύο. Πολύ πρόσφατα, αλλά πολύ δυναμικά. Η Ζακ ήταν όλα όσα δεν ήταν πολλοί κόσμος και θα ήθελε να είναι. Τελευταία 1,5 χρόνο νομίζω, είχε αρχίσει να γράφει σε εμάς μια στήλη
που ουσιαστικά μίλαγε από τη μία ο Ζακ και από την άλλη ως Ζακίο. Οπότε ήταν ουσιαστικά ένας διάλογος μεταξύ αυτών των δύο προσωπικότητων και το είχα βρει πάρα πολύ ωραίο. Η Ζακίο σαν περσόνα δεν την ενδιέφερε τόσο πολύ στο να είναι τέλειος προς την εμφάνιση και το μακιγιάζ και τα ρούχα της. Όχι γιατί δεν μπορούσε, αλλά γιατί δεν ήθελε. Το drag και το Ζακ ήταν κάτι διαφορετικό, το χρησιμοποιούσε κυρίως ακτιβιστικά. Πάλευε κατά του slut shaming και δήλωνε περήφανη τσουλάρα για να πετάξει στη μούρη όλων αυτών των καθώς πρέπει ετεροκανονικών, το ότι μπορεί οποιοδήποτε κοπέλα να βγαίνει έξω και να φοράει ό,τι γουστάρει. Θα θέλαμε να είναι ζωντανός και δεν θα μας ενδιέφερε τίποτα άλλο. Αλλά αφού λοιπόν κάποιοι αποφάσισαν ότι μπορούν να χύσουν το αίμα του έτσι σε ένα μικρό δρόμο, το γεγονός ότι έπρεπε να είναι ένα άτομο κάπως επώνυμο ή κάπως που να τον ξέρει ο κόσμος είναι πιο πληγωτικό από το να... από οποιαδήποτε άλλη εκδοχή. Τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους που χάνονται ανώνυμα? Το γεγονός ότι ξέρουμε μέσα μας ότι υπάρχουν κι άλλοι και στο όνομά του ας πούμε ας κάνουμε μια προσπάθεια να δικαιωθούν και οι άλλοι, κάπως έτσι. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Δεν είναι γιατί είμαστε εμείς. Είναι γιατί έτσι ήταν η ζωή του. Η διαθεματικότητα ήταν κυρίαρχο κομμάτι στη ζωή του, αν κρίνω από τις αφηγήσεις της οικογένειάς του, από πολύ πιτσιρικάκι, από τον υπηαγωγείο. Το έχει περιγράψει μόνος του σε μία συνέντευξη, ότι θέλει να ανοίγει μια πόρτα και να μπαίνει σε ένα χώρο που να είναι όλοι διαφορετικοί και μόνο εκεί θα αισθάνεται καλά. Χωρίς όμως εμείς η κοινότητά μας εδώ και εσείς η κοινότητά σας εκεί, δεν μπορούσε να αντιληφθεί τους κοινωνικούς αγώνες αλλιώς. Ουσιαστικά τον γνώρισα το 17 όταν είχα πρωτοέρθει στην Αθήνα και δεν είχα που να μείνω μετά από κάποιο διάστημα. Γνωριστήκαμε και από τότε γίναμε συγκάτοικοι. Περνώντας ο καιρός έγινε και drag daughter του. Μετά το θάνατό του το πιο σημαντικό για μένα και το πιο συγκινητικό ήταν ότι και οι δικοί του άνθρωποι καταλάβαμε πραγματικά πόσο κόσμο είχε βοηθήσει και όπως τον ήξερα κι εγώ σαν άνθρωπο. Ήταν χρόνια έτσι και η βοήθεια και η αλληλεγγύη που είχε προσφέρει ήταν αληθινή και πραγματικά πολύ σημαντική. Οπότε για μένα αυτό το κομμάτι είναι αυτό που θα έχω να θυμάμαι, ότι πάντα βοηθούσε όπως βοήθησε και εμένα. Όταν έγινε όλο αυτό 21 Σεπτεμβρίου πέρυσι και χάσαμε σε αυτό ακριβώς εδώ το στενό, χάσαμε, δεν είμαι σίγουρος αν είναι σωστός ο όρος, δολοφονήθηκε ο καλύτερος μας φίλος. Μιλούσαμε στα τηλέφωνα γιατί τον ψάχναμε την Παρασκευή. Βλέπαμε όλο αυτό που συνέβη και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι ήταν ο δικός μας άνθρωπος. Οπότε από την Παρασκευή το βράδυ που έχει γνωστοποιηθεί στην οικογένεια και στους πολύ στενούς φίλους, το τηλέφωνο δεν σταμάτησε να χτυπάει μέχρι και την ημέρα της κηδείας. Το σοκ μεγάλο μέχρι και σήμερα, η θλίψη ακόμα μεγαλύτερη σήμερα. Το προηγούμενο βράδυ είχα δει το βίντεο χωρίς να ξέρω ότι είναι ο Ζακ. Τρελάθηκα, σκεφτόμενοι ότι τι τέρατα, τι κτίνη είναι αυτά. Δηλαδή, σκοτώνουν έτσι μέρα μεσημέρι έναν άνθρωπο. Και το ψυχομανής να είναι και τι σημαίνει, ότι δεν έχει αξία σαν άνθρωπος. Έπεσα για ύπνο, φρικαρισμένη, ξύπνησα και με πήρε τηλέφωνο ο Νίκος, μου είπε τα κακά νέα. Σχεδόν λιποθύμησα, έβγαλα μια καταυγή. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι αυτό το πράγμα είναι αλήθεια, πάθω σοκ. Γίναμε μάρτυρες σε βίντεο, λες και παίζαμε σε reality show κυριολεκτικά, για να δούμε μια ολόκληρη κοινωνία να ποδοποτάει έναν άνθρωπο. Το ότι από όλη αυτήν εδώ την πλευρά πέρασαν πάνω από 128 άτομα, δεν σταμάτησε ούτε ένας να σταματήσει την κτηνοδία και όλο αυτό που συνέβαινε στο φίλο μας, παρά μόνο ένας άνθρωπος, να είναι καλά κι αυτός. Και νομίζω ότι αυτό είναι εμένα που με τρόμαξε πιο πολύ σε όλα. Η απάθεια της κοινωνίας και του κόσμου που βρέθηκε μέσα σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι σαν να ζούμε στην ίδια λούπα και είμαστε κολλημένοι στις 21 Σεπτεμβρίου του 2018. Αυτή η χρονιά είναι σαν να μην πέρασε. Ένα άλλο ενδιαφέρον στην περίπτωση του Ζακ είναι το εξής. Ότι ενώ είχαμε
όλη αυτή την κινητοποίηση που ακολούθησε την δολοφονία του κ.ο.κ. τη στιγμή που γινόταν αυτό το τόσο βίαιο περιστατικό, είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Και αυτό, δηλαδή αυτή η αγριότητα που βλέπουμε σε συνδυασμό με την παθητικότητα του κοινού που κάθεται αμέριμνο εκεί και που παρακολουθεί το επεισόδιο αυτό της ακραίας βίας, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Έχω να σας πω και το πιστεύω ακράδαντα ότι αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν συμπεριφερθεί διαφορετικά, χωρίς να βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, αυτός ο άνθρωπος θα ήταν σήμερα μαζί μας και θα ζούσε. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι ήρωας και κανείς δεν έχει απαίτηση να είναι ο διπλανός του ήρωας και να κάνει και να βάζει τον εαυτό του σε κίνδυνο καθόλου. Και νομίζω ότι αν κάτι μπορεί να βγει από αυτή την υπόθεση, είναι λίγο και ο κόσμος να κουνηθεί ότι δεν είναι οι ζωές μας virtual και τις βλέπουμε πίσω από τις οθόνες ή τις βλέπουμε live. Η πραγματική ζωή είναι εκεί και όταν συμβαίνει κάτι πρέπει να μιλάμε. Και δεν μας ενδιαφέρει αν αυτός ήταν ληστής, αν ήταν τοξικομανής, αν ήταν οτιδήποτε. Δεν μπορεί να μας ενδιαφέρει. Δεν θα συζητήσω μετά για τον κανιβαλισμό που έφαγε ο φίλος μας από τα μίντια τις δύο πρώτες μέρες μέχρι να βγουν τα βίντεο στη δημοσιότητα για να αλλάξει το σενάριο. Γιατί τις πρώτες μέρες ήξεραν όλοι να πούνε ψέματα. Όπως τους βόλευε, ό,τι τους βόλευε. Ένα χρόνο μετά, σαν άνθρωπος που ασχολείται με τα μέσα, αυτό το οποίο σύγκρατο είναι ότι αρκετά μέσα, αμέσως μετά το θάνατο του Ζακ, έσπευσαν να υιοθετήσουν ένα αφήγημα το οποίο στις περιπτώσεις αυτές είναι σύνηθες και το οποίο τέλος πάντων συχνά προέρχεται από τα αστυνομικά γραφεία, σύμφωνα με το οποίο ο Ζακ ήταν ένας τόξικο εξαρτημένος, ένα τζάνκι όπως είπαν, ο οποίος δεν έκανε τίποτα άλλο παρά μπήκε να ληστέψει. Και αυτό λοιπόν το αφήγημα υιοθέτησαν αμέσως τα αρκετά μέσα επικοινωνίας, χωρίς να μπουν στον κόπο να διερευνήσουν αυτή την αφήγηση, αυτή την εκδοχή των γεγονότων, χωρίς να κάνουν καν ρεπορτάζ, και αυτή η εικόνα διαδόθηκε ευρέως σε πολλά μέσα επικοινωνίας όλων των κατηγοριών τα μέσα. Ωστόσο, στην εποχή μας υπάρχουν και άλλα μέσα που δεν είναι συγκεντρωτικά, όπως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο ή η εφημερίδα. Υπάρχουν λοιπόν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατά σύμπτωση υπήρχαν στο σημείο λοιπόν των γεγονότων, υπήρχαν άνθρωποι που κατέγραψαν τις σκηνές και από την πρωτοβουλία, από τις ενέργειες αυτών των ανθρώπων, από τις εικόνες που τράβηξαν αυτοί οι άνθρωποι, ξεκίνησε μια ολόκληρη διαδικασία δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία διαδόθηκε μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, διαφορετική από αυτήν που είχε και η αστυνομία και από πολλά μέσα επικοινωνίας, με αποτέλεσμα λοιπόν σήμερα να βρισκόμαστε σε μια τελείως διαφορετική θέση από αυτή στην οποία βρισκόμασταν πριν διαδοθούν αυτές οι εικόνες και γίνει ό,τι έγινε. Το δεύτερο κομμάτι που επίσης δεν έχει, δεν δίνεται τόσο έμφαση όσο χρειάζεται, αλλά είναι πολύ σοβαρό, είναι το πώς το διαχειρίστηκαν από τη στιγμή που αποχώρησε ο φίλος μας δεμένος χειροπόδαρα μέσα στο ασθενοφόρο. Δεν αποκλείσανε το χώρο, δεν τον αντιμετώπισαν ως χώρο εγκληματικής ενέργειας, δεν απομακρύνανε τον κόσμο, αφήσανε τον κοσματοπόλη να πλύνει, να καθαρίσει, να αφαιρέσει τα στοιχεία, το μαχαίρι βρέθηκε, δηλαδή... Ακριβώς, όλο το αποδεικτικό υλικό ήταν αυτό που δόθηκε είτε στα μέσα ενημέρωσης από τους πολίτες που ήταν αυτόπτες μάρτυρες, είτε οι πολίτες που προσήλθανε αυτοβούλως και κατέθεσαν στο στάδιο της ανάκρισης, ή από την αξιοποίηση του υλικού που έκαναν οι forensic architecture και μπορέσανε αυτό το βίντεο, τα βίντεο αυτά που υπήρχαν στο διαδίκτυο, να τα καθαρίσουν, να τα αποκωδικοποιήσουν και ούτω καθεξής, και τα οποία τα εισφέραμε εμείς στην ανάκριση. Νομίζω πως βοήθησε και αξιολογήθηκε και πολύ θετικά και από τον ίδιο τον ανακριτή. Στην περίπτωση του Ζακ υπήρχαν λοιπόν κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι έβγαλαν τα κινητά τους και κατέγραψαν. Διερωτώ με πόσες άλλες περιπτώσεις ανάλογες έχουν συμβεί όπου δεν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες ή που και να υπήρχαν δεν έφτασαν ποτέ εικόνες
και πώς οι άλλοι ενδεχομένως έχουν βρεθεί στη θέση του Ζακ, χωρίς όμως η υπόθεσή τους να έχει πάρει μια ανάλογη εξέλιξη. Ήταν μια επίθεση με πολλά χαρακτηριστικά. Ήταν μια επίθεση που είχε στοιχεία τοξικοφοβίας, είχε στοιχεία ομοφοβίας ή τρανσφοβίας και επίσης είχε και αστυνομική βία. Είχε τη σιωπή του κόσμου που παρακολουθούσε, που είναι και αυτό βία, είχε φωνές που λέγανε χτύπα τον, και έναν άνθρωπο που αντέδρασε. Έχει πάρα πολλά στοιχεία και εμείς μπαίνουμε σε όλες αυτές τις θέσεις. Μπορεί να είμαστε ανά πάσα στιγμή κοινό, θύμα, θήτης. Γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος μπήκε στη θέση του. Εξακολουθούμε να λέμε ότι ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε από την αστυνομία από την πρώτη στιγμή μέχρι και πρόσφατα είναι περίεργος και γι' αυτό γίνανε και οι ΕΔΕ και ακόμα δεν έχουμε απάντηση βέβαια γι' αυτό. Το θέμα της ΕΔΕ δεν πάει καθόλου. Αυτό είναι προφανώς στο σιρτάρι. Θυμάμαι πριν από κάποιους μήνες που μιλούσα πάλι για τη συνέντευξη του Ζακ και έλεγα έχουν περάσει 3 μήνες από τη βίαιη δολοφονία του και η πειθαρχική διερεύνηση ακόμα δεν έχει βγάλει κανένα αποτέλεσμα παρά το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος πέθανε στα χέρια της αστυνομίας και αυτό είναι ιατρικό δεδομένο της νομισμής του. Λοιπόν, ασχέτως πώς θα χαρακτηρίσει κανείς τις ποινικές ευθύνες, είμαστε ένα χρόνο μετά, όχι 3 μήνες, είμαστε ένα χρόνο μετά και από την πλευρά της αστυνομίας υπάρχει σιγή ηχθείος. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι άλλη μία απόδειξη ότι η αστυνομία είναι απολύτως θερμοποιημένη. Δεν την ενδιαφέρει καθόλου, καν το γεγονός ότι αυτή της η παθητική στάση, αυτή η αδράνεια που οδηγεί στις εικόνες πλέον της συγκάλυψης και τουλάχιστον της αδιαφορίας για ένα τέτοιο σοβαρό συμβάν στο οποίο συμμετέχουν τα μέλη της ελληνικής αστυνομίας, δεν την ενδιαφέρει καν. Είναι αυτό που λέμε δεν υδρώνει τα αυτή της. Και αυτό είναι πραγματικά η απόδειξη ότι η ελληνική αστυνομία στην Ελλάδα έχει εξακολουθεί και απολαμβάνει συστηματικά και την απολαμβάνει μέχρι και σήμερα αδιαλείπτως μια ιδιότυπη ασυλία. Όσο έχουμε καθυστερήσεις είτε στο δικαστικό κομμάτι είτε στη διαχείριση από την αστυνομία, καμία μνήμη δεν δικαιώνεται, ίσα γιγαντώνεται και το αίσθημα της αδικίας ή το αίσθημα ότι θα μπορούσα να είμαι και εγώ θύμα μιας τέτοιας κατάστασης. Αυτό είναι μια αφήγηση, αν θέλει κάποιος την ακούει, αν θέλει κάποιος δεν την ακούει. Είναι και μια πολιτική απόφαση. Σε ένα ιδανικό σενάριο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο όλα αυτά να μην είχαν γίνει, να ξεκινήσουμε από εκεί. Και να μην αντιμετώπιζε κανένας μια τέτοια περίπτωση και κανένας άνθρωπος να μην βρισκόταν στην κατάσταση του να αντικρίσει ό,τι αντίκρισε στα βίντεο. Επειδή ξέρω που ζω, ξέρω πόσο σάπια είναι η κοινωνία που ζούμε και δεν περιμένω τίποτα από το κράτος τους και από την αστική δικαιοσύνη και την δημοκρατία τους, ξέρω ότι θα πάρει πάρα πολύ αυτό. Πάει μέχρι μου σχελώνας, κάνω τα πάντα για να το θάψουν. Το έχουμε δει να συμβαίνει με άπειρες γυναικοκτονίες, με γυναίκες οι οποίες βιάστηκαν και δεν βρήκαν ποτέ το δίκιο τους. Και πάντα φταίει το θύμα. Με μετανάστες, με πρόσφυγες, με τον Εμπούκα, με το Φίσα, με τον Καλτεζά, με τον Γρηγορόπουλο. Μόνο οργή, μόνο θλίψη. Αυτό το πράγμα που υπάρχει μέσα μας δεν μπορεί να περιγραφεί. Εγώ δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι είμαι εδώ τώρα και ότι πριν από ένα χρόνο έγινε αυτό το πράγμα. Δεν περιμένω τίποτα. Ξέρω ότι θα κάνουν τα πάντα για να το πάψουν. Για να το περάσουν στα ζήτητα. Ναι. Και επίσης μου είναι τρομερά αδιανόητο, και είναι και πολύ επίκαιρη η λέξη αυτή, το γεγονός ότι οι δύο από τους δολοφόνους, ο Μεσίτης και ο ιδιοκτήτης του κοσμοτοπολίου, είναι ελεύθεροι και το καλοκαίρι ο ένας από τον δύο έκοβε βόλτες εδώ πέρα, είναι ελεύθερος και προκαλούσε άτομα φιλικά του Ζακ. Αυτό το θεωρώ αδιανόητο. Έχουν σκοτώσει έναν άνθρωπο και κόβουν βόλτες. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και κάνουν σαν να μην έκαναν τίποτα. Σαν να μην συνέβη ποτέ αυτή η ιστορία. Τώρα, το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Ζακ είναι ότι οι δράστες ήταν αυτοί που συνήθως είναι αυτοί που μιλάνε για την ασφάλεια.
και ζητάνε την πολυασφάλεια και ζητάνε την πολυκαταστολή και φοβούνται κάθε τι που είναι κοινωνικά διαφορετικό ή κοινωνικά παρεκκλίνων εντός ή εκτός αγωγικών και ούτω καθεξής. Από αυτούς που είναι συνήθως, τώρα λέω ο ιδεότυπος ποιος είναι, έτσι, λοιπόν, από αυτούς τους ανθρώπους, αυτός ο άνθρωπος βγήκε ένα σε κάθε περίπτωση φρικτό θάνατο, όποια νομική κατηγορία και αν του προσάψει κανείς, πολλαπλή σημασία. Το ένα αφορά την ίδια την οικογένεια. Και επίσης είναι σημαντικό οποιαδήποτε πράξη, αλλά ιδίως πράξεις οι οποίες είναι τόσο ιδεχθείς ή έχουν στοιχεία πρωτοφανούς αγριότητας ή πολύ μεγάλης αντικοινωνικότητας και το καθεξής, έχει μία σημασία και για την οικογένεια, αλλά και για την κοινωνία, η δικαιοσύνη να αποδίδεται σε ένα χρόνο που είναι κοντινό στην πράξη, γιατί νοηματοδοτείται διαφορετικά. Όταν μεσολαβεί ο χρόνος και δεν έχεις τιμωρία και δεν έχεις απόδοση δικαιοσύνης, όποια και αν είναι η απόδοση αυτής της δικαιοσύνης, χάνει το κοινωνικό της νόημα η τιμώρηση, όποια και αν είναι αυτή. Mm-hmm. Οι αποφάσεις, ιδίως της ποινικής δικαιοσύνης, αποτυπώνουν και μία πολιτιακή απόφαση που έχει χαρακτηριστικά κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά και ούτω καθεξής. Σε ένα τέλειο κόσμο θα παθαίνανε κρίση συνείδησης οι δολοφόνοι και θα βγαίνανε και θα λέγανε ναι, τον σκοτώσαμε γι' αυτό και γι' αυτό και μετανιώνουμε, βάλτε μας φυλακή, το αξίζουμε. Σε αυτόν εδώ. Σε αυτόν εδώ δεν θα υπάρξει δικαιοσύνη. Αν καταδικαστούν θα φάνε 5 χρόνια ο καθένας, θα βγουν στα 2,5. Και πολύ φοβάμαι πως έχουμε και ένα πολύ πρόσφατο δικαστικό προηγούμενο που δείχνει πως θα μπορούσε να εξελιχθεί και η υπόθεση του Ζακοστόπουλου. Πρόπερση είχε δολοφονηθεί ένας μαύρος Αμερικανός τουρίστας στη Ζάκυνθο, ο Μπακάρι Χέντερσον, που ήταν μόλις 22 χρονών κι αυτός. Δολοφονήθηκε με ξεκάθαρα ρατσιστικούς λόγους. 10 λευκοί, τον είδαν να βγαίνει σέλφι με τη λευκή σερβιτόρα και του την πέσανε. Και εκεί υπήρχαν κάμερες, καταγεγραμμένα τα πάντα. Τρέχει να ξεφύγει μέσα από το μαγαζί, τον κυνηγάνε έξω στον δρόμο, τον πετάνε κάτω, τον ποδοπατάνε, τον αφήνουν στον τόπο. Και αυτοί όμως, όταν τελικά έγινε η δίκη πέρσι, πήγανε με την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρα σωματικής βλάβης. Ούτε ρατσιστικό κίνητρο, ούτε τίποτα. Η κοπέλα πήγε και κατέθεσε ότι γι' αυτό έγινε όλο αυτό, αλλά ο εισαγγελέας τίποτα. Καταδικάστηκαν λοιπόν 5 χρόνια ο καθένας και πολύ φοβάμαι ότι την ίδια κατάληξη, αν είμαστε τυχεροί και υπάρχει καταδίκη, θα έχει και υπόθεση του Ζακ τώρα. Σε τούτον εδώ τον κόσμο δεν πρόκειται να γίνει δυστυχώς τίποτα. Γιατί ο Κοσμοτοπόλης είναι 75 χρονών με καρκίνο, δεν θα πάει ούτε μία μέρα φυλακή, αν δεν πληρώσει το κάτι της του. Και αν. Ο Μεσίτης να φάει 5 χρόνια με αναστολή, εξαγοράσιμα. Και πολλά μπορεί να σου λέω. Οι αστυνομικοί δεν θα πάθουν τίποτα. Θα ξαναγυρίσουν στις δουλειές τους. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα του σήμερα. Δικαιοσύνη επίσης θα ήταν. Όλοι οι μάρτυρες που υπήρχαν και που καθόντουσαν και τρώγανε, όπως τρώνε αυτή τη στιγμή άνθρωποι, να εμφανιζόντουσαν και να λέγανε τα είδαμε όλα. Μπήκε μέσα γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Και να μας έλεγαν οι μάρτυρες που ήταν εδώ πέρα τι πραγματικά έγινε και να πάρει μια οποιαδήποτε εξέλιξη δικαστική και νομική, όπως πρέπει, η υπόθεση. Τώρα, αυτό που θα θέλαμε κάποιοι να γίνει, δεν θα το πω στην κάμερα, για να μην φανεί ότι ζητάμε και εκδίκηση, γιατί δεν ζητάμε εκδίκηση, ζητάμε δικαιοσύνη. Η ανάκριση τελείωσε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Περιμέναμε την εισαγγελική πρόταση για κάποιους μήνες επίσης, η οποία ήρθε πριν από λίγες μέρες, την έχουμε στα χέρια μας. Η πρόταση λοιπόν της εισαγγελέως του Συμβούλιου Πλημελιωτικών είναι η εξής. Παραπέμπει τους δύο πρώτους κατηγορούμενους, τον Κοσματοπόλη και τον Μεσίτη, για το αδίκημα της ανατηφόρας σωματικής βλάβης και 4 από τους αστυνομικούς για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι όσον αφορά το αίτημα της πολιτικής αγωγής να μετατραπεί η κατηγορία, να μεταβληθεί η κατηγορία από τη θανατηφόρα σωματική βλάβη στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τουλάχιστον με ενδεχόμενο δόλο, αυτό δεν έχει γίνει δεκτό. Στο στάδιο που είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τι απόφαση θα βγάλει το βουλεύμα του Συμβουλίου Πλημελιωτικών. Για δε τους αστυνομικούς έχουμε μία επικέστερη προσέγγιση και μεταχείριση, διότι από το
αδίκημα της ποινικής δίωξης που ήταν η θανατηφόρα σωματική βλάβη και για αυτούς, το μετατρέπει στο επιμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Θέλω όμως να επισημάνω και το εξής. Πέρα από την προφανή μας νομική διαφωνία όσον αφορά στο διατάφτα της εισαγγελικής πρότασης, δηλαδή τον ορισμό των αδικημάτων, όπως τον προτείνει ο εισαγγελέας, αυτή η εισαγγελική πρόταση έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία στα οποία αξίζει κανείς να σταθεί. Από την διαχείριση που κάνει και την αξιολόγηση που κάνει του αποδεικτικού υλικού, ο εισαγγελέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι καμία ληστεία δεν έλαβε χώρα και καμία τέτοια πρόθεση δεν υπήρξε. Και ως προς την αξιολόγηση αυτού του αποδεικτικού υλικού, νομίζω είμαστε σε μία κοινή γραμμή. Διαφωνώ όμως προς το συμπέρασμα. Ο Σάκ δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τουλάχιστον αν σώνει και καλά έπρεπε να φύγει η Ζάκη με κάποιο τρόπο, να φύγει δοξασμένη όπως θα ήθελε. Και όχι έτσι. Ή τουλάχιστον αυτό που είπε ο Νίκος. Να βγουν όλοι και να πούνε ότι παιδιά τον σκοτώσανε, πέσανε πάνω του σαν τα κτίνη, δεν έκανε τίποτα. Και όχι όλη αυτή η λάσπη που δέχτηκε. Που εμένα προσωπικά δεν μου κάνει εντύπωση η λάσπη που δέχτηκε, γιατί όπως είπα και πριν, ξέρω που ζω. Πέρα από το νομικό θέμα της δικαιοσύνης, δικαίωση θα θέλαμε. Να βγουν να πούν την αλήθεια όλοι αυτοί που βαριούνται να μπλέξουν, γιατί βαριούνται να ξυπνήσουν στις 8 η ώρα το πρωί να πάνε να δώσουν κατάθεση στο δικαστήριο. Γιατί λένε, πού να τρέχω τώρα, πού να μπλέξω, βαριέμαι. Και ίσως έτσι, στο διακόπτω τη Σταυρούλα, να μαθαίναμε και τι ακριβώς έγινε. Γιατί μέχρι σήμερα, με τόσα ψέματα που έχουμε ακούσει σε αυτό εδώ το στενό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει στο φίλο μας. Δεν ξέρουμε τι παίχτηκε εκείνη την ημέρα. Και δεν ξέρουμε σίγουρα γιατί μπήκε μέσα. Πολλοί κάνουν υποθέσεις, πολλοί είπαν πολλά και διάφορα. Δηλαδή στο τέλος θα μας βγάλουν έναν άνθρωπο που πραγματικά, να στο πω στην κάμερα, ήταν ο μεγαλύτερος χέστης του αιώνα, φίλε. Ο μεγαλύτερος χέστης ήταν. Σκυλή άκουγε να γαυγίζει και έτρεχε. Εξάπληση έτρεχε. Που θα γυρίσουν να μου πούν ότι επίδοξος ληστής μπήκε για να κλέψει το κοσματοπολείο με μαχαίρι που ούτε μαχαίρια δεν έπιανε ούτε για δείγμα. Είμαστε σοβαροί. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει υλικό ακόμα. Έχει κάποιο βίντεο, γιατί ξέρουμε. Έστω και φωτογραφία. Ναι, υπάρχει ακριβώς υλικό το οποίο δεν έχει καταταθεί. Δεν έχει καταταθεί και υπάρχουν δεν έχει βίντεο που έχουν τραβηχτεί. Σας παρακαλούμε, πηγαίνετε να τα δώσετε, να τα καταθέσετε. Και άμα δεν θέλουν να πάνε οι ίδιοι, μπορούν να τα καταθέσουν και στην πλατφόρμα που έχει ανοίξει η Forensic Architecture. Forensic Architecture, ας επικοινωνήσουν με τις δικηγορίες της οικογένειας. Το ξέρουμε ότι μπορούν να φοβούνται για τον οποιοδήποτε λόγο, αλλά θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Έχει περάσει ένας χρόνος και η υπόθεση είναι κολλημένη εκεί. Εμείς έχουμε δει κόσμο να εμπνέεται, να γράφει, να ζωγραφίζει, να κινητοποιεί άλλους, να κινητοποιείται, να μαζεύει χρήματα για το δικαστικό αγώνα, να ζωγραφίζει σκίτσα. Είδαμε λοιπόν πάρα πολλούς ανθρώπους να θέλουν να εκφραστούν μέσα σε αυτό. Όταν έχεις ένα κίνημα και ανθρώπους που μιλάνε δημόσια για ένα συμβάν και παρεμβαίνουν σε αυτό, παράγοντας έναν κοινωνικό και πολιτικό λόγο, αυτό πάντα έχει μία αυτοτελή σημασία, ασχέτως το αν επιταχύνει τις εξελίξεις ή όχι. Έτσι, έχει μία αυτοτελή σημασία και κοινωνική και ηθική, θα μπορούσα να σας πω. Πέρα από αυτό, όλη αυτή η συμπαράσταση ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην οικογένεια, διότι εδώ έχουμε μία οικογένεια που όχι απλώς θρηνεί το χαμό του παιδιού της, έτσι, αναγκάστηκε να δει το θάνατο του παιδιού της και ο τρόπος που του συμπεριφερθήκανε όλοι όσοι εμπλέκονται επί της ουσίας ήτανε σαν να μην έχει καμία αξία η ζωή αυτού του ανθρώπου. Επειδή τον θεώρησαν παρεκκλίνοντα, επειδή τον θεώρησαν περιθωριακό, επειδή τον θεώρησαν τοξικομανή, δεν έχει σημασία. Τον θεώρησαν σε κάθε περίπτωση κοινωνικό περιθώριο, ό,τι και αν ήταν η ερμηνεία που κάνανε. Αυτό αφορά και τη συμπεριφορά των αστυνομικών και τη συμπεριφορά του ανθρώπου από το ΕΚΑΒ. Θέλω να πω ότι επειδή ο κύκλος μου όλος, η οικογένειά μου, η ζωή μου είναι ΛΟΑΤΚΙΑ και κουίδια και μικρά παιδάκια, ενώ εφηβάκια κτλ. Μετά τη δολοφονία, τα πιο πολλά από αυτά μου έλεγαν ότι είχαν φοβηθεί. Και είναι λογικό. Απόλυτα. Ότι φοβόντουσαν να βγουν βαμμένα έξω, ότι φοβόντουσαν να είναι όπως θέλουν να είναι κτλ. Κτλ. Όμως, σιγά σιγά, θέλω να μάθουν ποια ήταν η Ζάκη, ποιος ήταν ο Ζακ. Με ρωτούσαν να τους πω ιστορίες για τη ζωή της Ζάκη, για την τέχνη της, για τα σόου της, για το χιούμορ της. Ιστορίες απλές που είχαμε ζήσει
είτε λυπητερές, είτε αστείες, είτε οτιδήποτε. Μέσα από τις ιστορίες αυτές, αυτά τα κουίρια έχουν βγει προς τα έξω. Γιατί, ναι, μεν υπήρξε ένα κλίμα φοβίας μετά, γιατί και εγώ εκείνες τις μέρες περπατούσα στον δρόμο και νόμιζα ότι κάποιος θα με σκοτώσει, νόμιζα ότι ζω σε ζούγκλα. Αλλά μετά υπήρξε τόση μεγάλη συμπαράσταση και τεράστιο κλίμα αλληλεγγύης, που αυτά τα κουίρια και τα ΛΟΑΤΚΙΑ και κάποιες drag queens βγήκαν προς τα έξω, δεν τράπηκαν για αυτό που είναι και είπαν ότι εγώ θα το κάνω γιατί πήρα έμπνευση από τη Ζάκιο. Εμένα αυτό το πράγμα, ξέρω μέσα μου ότι αν το άκουγε Ζάκη, αρχικά θα δάκρυζε γιατί ήταν πάρα πολύ ευαίσθητο άτομο και μετά θα νιώθω πολύ περήφανη. Το Σάββατο λοιπόν, για όποιον θέλει να παρευρεθεί, στις 2 η ώρα εδώ στο σημείο της δολοφονίας, στη Γλάφθονος, θα γίνει συνάντηση. Όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να στηρίξουν τον αγώνα για δικαιοσύνη να βρεθούν εδώ μαζί μας, με την οικογένεια, τους φίλους, να φωνάξουν συνθήματα στο όνομα του αδελφού, της αδελφής μας, να κάνουμε μια ωραία πορεία μέχρι το Σύνταγμα για να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ενωμένοι και απαιτούμε δικαιοσύνη για τον Ζαχαρία. Ούτε για τον Ζάκ, ούτε για τον Ζάκη, για όλους ρε, για όλους. Για τον Ζαχαρία, για την κακομήρα την Ελένη που δολοφονήθηκε, για τον έναν, για τους πάντες. Θα είμαστε εκεί, θα κάνουμε μια ενημέρωση μετά το τέλος της πορείας. Οι συνήγοροι θα είναι και φυσικά και η οικογένεια και θα ενημερώσουμε για τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή. Βρισκόμαστε στο στάδιο της ενηλικής πρότασης. Θα έχουμε καταθέσει το ενδιάμεσο και το δικό μας υπόμνημα, ζητώντας και πάλι τη μεταβολή της κατηγορίας. Και νομίζω ότι θα είναι μια...